Όπως έχουμε επισημάνει σε πολλά άρθρα μας, παρόλο που η τουρκική οικονομία είναι σε κακή κατάσταση και το βιωτικό επίπεδο των Τούρκων χαμηλό, εντούτοις ο Ερντογάν συνεχίζει να δαπανά τεράστια ποσά για παραγωγή γηγενών οπλικών συστημάτων, μέσων και πυρομαχικών από την αμυντική του βιομηχανία, τα οποία εισάγονται στη συνέχεια στο οπλοστάσιο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, αυξάνοντας τη μαχητική του ισχύ περαιτέρω. Ενδεικτικό του τουρκικού εξοπλιστικού πυρετού είναι άρθρο τουρκικού μέσου μαζικής ενημέρωσης με τίτλο «Τρία νέα προϊόντα Aselsan που θα ενισχύσουν τη δύναμη των ναυτικών δυνάμεων θα προσθεθούν φέτος στο απόθεμα μαζί με το πέμπτο πλοίο Milgem», το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Η Aselsan παρουσίασε εγχώρια συστήματα που αναπτύχθηκαν με τη δύναμη της πρωτότυπης μηχανικής στο Technofest Izmir που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Τουρκικής Ομάδας Τεχνολογίας και το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας». Σε δήλωσή του στο πρακτορείο Ανατολού, Γενικός Διευθυντής της Aselsan, Αχμέτ Άκιολ, τίμησε τη μνήμη των μαρτύρων στην επέτειο της ναυμαχίας της Πρέβεζας το 1538. Δηλώνοντας ότι πρόσφατα εργάζονται σε νέα προϊόντα για τις πλατφόρμες των ναυτικών δυνάμεων, ο Άκιολ είπε ότι έχουν αναπτύξει τρία προϊόντα φέτος που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια των Project Open Sea Patrol Ship και Milgem. Ο Άκιολ σημείωσε ότι με το GOG Denis απέδωσαν ένα σύστημα που εξουδετερώνει στόχους αέρα και επιφανία σε κοντινή απόσταση με πυρομαχικά στις ναυτικές δυνάμεις της χώρας που περιλαμβάνει ραντάρ, ηλεκτροοπτικά, αλγόριθμους ελέγχου πυρός και τα έξυπνα πυρομαχικά. Ο Ακιόλ σημείωσε ότι το ΣΕΝΚ λειτουργεί ως ραντάρ αεράμινας του πλοίου και επιτρέπει τον εντοπισμό και την αναγνώριση όλων των αεροσκαφών, των πυράβλων και των οχημάτων επιφανείας που πλησιάζουν το πλοίο. Δηλώνοντας ότι ένα άλλο προϊόν που θα δοθεί φέτος στις ναυτικές δυνάμεις είναι το ραντάρ ελέγχου πυρός ACRI. Ανέφερε ότι το ραντάρ, το οποίο αγοράστηκε από διαφορετικές χώρες στο παρελθόν και παρέχει δυνατότητα εμπλοκής, ενσωματώθηκε επίσης στο πέμπτο πλοίο του Milgem Project. Επιπλέον, ο Άκιολ δήλωσε ότι οι υποβρύχιες εργασίες τους συνεχίζονται με την ίδια ένταση και ότι το πρώτο αυτόνομο υποβρύχιο όχημα της Τουρκίας, Daring Goes, πρόκειται να μπει στην απογραφή. Τα παραπάνω δείχνουν τον πραγματικό στόχο της Άγκυρας, που είναι η ναυτική κυριαρχία σε Αιγαίο και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο στα πλαίσια της υπηρέτησης του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Ακόμη και όταν ο Ερντογάν αποχωρήσει από την εξουσία, η γαλάζια πατρίδα θα εξακολουθεί να υφίσταται και να αποτελεί στόχο των μετέπειτα τουρκικών κυβερνήσεων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.